Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε ένα νόστιμο φαγητό. Αναμειγνύουμε 200 ml χωριάτικη σπιτική σάλτσα. Με 330 ml μπύρα. No, there, so 50 ml ελαιόλαδο. Ρίγανη. Σκόνη λαχανικών. Γλυκιά ή καπνιστή πάπρικα. Και πιπέρι. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Κόβουμε στη μέση 4-5 ολόκληρα μπούτια. Τα βουτάμε στο μείγμα. Και τα αφήνουμε για τουλάχιστον μία ώρα στο ψυγείο. Καθαρίζουμε 4-5 πατάτες και τις κόβουμε σε ένα ταψίκι δονάτες. Και τις περιχύνουμε με 200 ml χωριάτικη σπιτική σάλτσα. Αρωματίζουμε με ρίγανη. Θυμάρι. Ρίχνουμε 100 ml νερό και ανακατεύουμε. Αλλά το πιπερώνουμε. Ραντίζουμε με 50 ml ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Πάνω στο ταψί τοποθετούμε μία σχάρα. Για ευκολία περνάμε το κοτόπουλο σε ξυλάκια. Τα τοποθετούμε στη σχάρα. Σε ένα κουταλάκι πελτέ ντομάτας βάζουμε λίγη από τη μαρινάδα και ανακατεύουμε. Περιχύνουμε το κοτόπουλο με την μαρινάδα. Τα αλείφουμε με τον πελτέ. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις. Όταν πάρουν χρώμα από τη μία πλευρά, τα γυρίζουμε από την άλλη. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!